Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Από απόψε που μπαίνει η Αφροδίτη στους Ιχθύους, ξεκινά μια πιο γλυκιά περίοδος, μια πιο ήπια περίοδος, πιο ερωτική περίοδος για κάποιους από εσάς, για την προσωπική σας ζωή. Η Αφροδίτη παίρνει θέση μέσα στον τομέα που έχει να κάνει με τις χαρές που δίνουν οι ερωτικές σχέσεις, με τη χαρά που δίνει η διασκέδαση, με τις χαρές που δίνουν τα παιδιά. Γενικώς αυτά είναι που φαίνεται ότι μπορεί με κάποιο τρόπο έτσι να σας γλυκάνουν από εδώ και κάτω μέσα στον Ιανουάριο. Και είναι και η ευκαιρία επίσης να το ρίξετε λίγο έξω. Δεν πειράζει που τελείωσαν οι γιορτές, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κάποιοι την περίοδο των γιορτών μπορεί να μην είχαν όρεξη να το ρίξουν πολύ έξω και να τους έρθει η όρεξη τώρα. Δεν κάνουμε, πώς το λένε, δεν βάζουμε ετικέτες. Ναι, φυσικά. Και δεν βάζουμε ντε και καλά ετικέτες στη ζωή μας. Και ότι τώρα και ταμπέλες, ότι τώρα είναι Χριστούγεννα, πρέπει να διασκεδάσω. Μπορεί να μην νιώθω έτσι. Και μπορεί να νιώθω έτσι τώρα. Άρα λοιπόν, καλό είναι αυτό που σας λέω, αγαπητοί Σκορπιοί. Τα θέματα του σπιτιού, είτε ως ακίνητο, είτε ως θέματα που αφορούν την οικογένεια, θα σας απασχολήσουν με την είσοδο του Ερμή στον Υβροχό. Θα τα πούμε φυσικά στις 16 του μήνα που θα περάσουμε σε αυτή τη φάση που μπαίνει ο Ερμής στον Υβροχό.